Yeah.
κάνεις. Η φλόγα της ζωής. Αλλά δεν έχουν τιμή. Εντεύθυκα σου λεπτά χαρίζουν χρόνια πολλά. Έλα από εδώ. Δίνουμε αίμα, προσφέρουμε αγάπη. Δώστε για να έχετε υγεία. Χάρη σε γύρω σου με την ενεργητική αιμοδοσία. Η ζωή είναι γλυκά, μην την αφήνεις να πάει χαμένη. Το ωραιότερο δώρο που μπορείς να δώσεις, μια σταγόνα από το αίμα σου. Δώστε για να σώσετε. Δώσε αίμα τώρα χωρίς δισταγμό. Αύριο μπορεί και εσύ να το χρειαστείς. Η αιμοδοσία δεν είναι επάγγελμα, είναι ιδέα. Η προσφορά αίματος δεν γνωρίζει διακρίσεις και σήμερα. Εδώ. Αίμα στον άνθρωπο όχι συνάσφαλτο. Όχι στην... Δώσε αίμα. Κάποιος το έχει ανάγκη και του είναι πολύτιμο. Γίνεσαι μορδίσιο αιμοδότης, δώσε πάσα στη ζωή. Ζήσε τη ζωή, δώσε ζωή. Μπορείς. Ένα παιδί χρειάζεται αίμα. Έτσι, θα γνωρίζει. Κύριε Πρόεδρε της τοπικής κοινότητας Λαχιώτη, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Τοπικοί Σύμβουλοι, κύριε Γενική Γραμματέα του Καλιμανέστη, κύριε Γενική Διευθυντά, Λυκούργο και Γιώργο, κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαστε εδώ για δύο ιερούς σκοπούς. Ο πρώτος είναι για να τιμήσουμε στα πλαίσια της πανελλήνιας εθελοντικής αιμοδοσίας, της λαμπαδιδρομίας, να τιμήσουμε τη φλόγα της ζωής. Τη φλόγα της αγάπης. Είναι πολλές αυτές οι φορές που συνάνθρωποι μας χρειάζονται κάτι το οποίο δεν είναι παραγωγή. Το οποίο δεν έχει τιμή. Έχει μόνο αξία. Και η αξία αυτή λέγεται ζωή. Το αίμα είναι για όλους εμάς ένα παράγωγο που έρχεται μέσα από τη δική μας τη ζωή και προσφέρεται πλουσιοπάροχα σε όποιον την έχει ανάγκη. Ο Δήμος Ευρώτα έχει πλέον αποφασίσει
να συμμετέχει με δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα. Για τον λόγο αυτό, αύριο, στο κλείσιμο της εκδήλωσης, στο βοτανικό κήπο του Ιπποκράτη, θα παρευρίσκεται και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών, ο κύριος Πρωτόπαπας, τιμώντας αυτή την πρώτη ευρώτια λαπαδιδρομία. Είναι μια λαπαδιδρομία που ανήκει στους ευρωταίους. Ανήκει στον κόσμο μας, ελπίζοντας ότι αυτό που είπε ο Ηλίας πριν από λίγο, ότι όταν ένα παιδί χρειαστεί αίμα, ότι ένας άνθρωπος δικός μας χρειαστεί αίμα, δεν θα έχει ανάγκη να περιμένει ή να γράφει στην εφημερίδα ότι το ζητάει. Εμείς θα το προσφέρουμε. Οφείλω να σας πω και να σας ενημερώσω ότι οποιοσδήποτε χρειαστεί φιάλι αίματος μπορεί να επικοινωνήσει με τα γραφεία του Δήμου και εμείς θα καλύψουμε με αίμα, όσο αυτό είναι εφικτό, τις ανάγκες του συνανθρώπου μας, ελπίζοντας ότι κάποιος από τους ανθρώπους που είναι δίπλα σε αυτό που το χρειάζεται θα γίνει και αυτός με τη σειρά του εθελοντής αιμοδότης. Όμως, εκτός από αυτόν τον ιερό σκοπό, είμαστε εδώ και για έναν άλλο, ιδιαίτερο λόγο. Είναι λίγες οι στιγμές που η Ελλάδα, μέσα στην ιστορία της και στον πολιτισμό της, ξυπνάει και ξεπερκέται μέσα από το αίμα της η ανάγκη για να δείξει και να αναδείξει ανθρώπους που έχουν μια ιδιαίτερη συμμετοχή σε αθλήματα τα οποία ουσιαστικά αναδεικνύουν το ήθος, τον πολιτισμό και την ιστορία της πατρίδας μας. Αυτό κάνουν όλοι οι αθλητές. Αυτό έκαναν και ο Τσάκωνας ο Γιώργος και ο Τσάκωνας ο Λυκούλου. Η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν και είναι και θα παραμείνει σε όλους τους Έλληνες κάτι το οποίο είναι ανεπανάληπτο. Η χαρά η οποία νιώθουν οι αθλητές και οι γονείς των ανθρώπων που συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις, που αναδεικνύουν, όπως είπα και προηγουμένως, το ήθος, την ιστορία και τον πολιτισμό μας, θεωρώ ότι, αν μη τι άλλο, εμείς, εκτός από το να σας απολαμβάνουμε, μπορούμε και να τους καταξιώνουμε. Συζήτησα με τα αδέρφια Τσάκωνα και ελπίζουμε πλέον ότι από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στο Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο του Δήμου μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο εμείς πρώτα απ' όλα θέλουμε να τους τιμήσουμε, αλλά με την παρουσία αυτών των ανθρώπων, αυτών των παιδιών, εμείς θα νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι, γιατί με αυτόν τον τρόπο ξυπνάει μέσα μας αυτό που ο κάθε Έλληνας διαθέτει. Τον πολιτισμό μας. Σας ευχαριστούμε. Σαν εκπρόσωπος, στο Λυκούκλο θα ήθελα να δώσω το έμβλημα της ΕΓΑΣ για τη συμμετοχή σου. Είναι ένα μικρό αντάλλαγμα στα όσα σου οφείλουμε στα επόμενα χρόνια και για τις καλές που πρόκειται να μας δώσεις. Κύριε και κύριε Δήμαρχε, απλά και σεμνά ένα κλαδί εντάσσει στο κεφάλι του Λυκούργου όπως την αρχαιότητα, με τον κόκκινο. Όπως επίσης και ο Γιώργος θα στεφεί από τον κύριο Δήμαρχο. Λυκούργο και Γιώργο, θέλουμε να μας πείτε δύο κουβέντες.
Τίποτα, δεν θέλουμε να πούμε πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι πολύ μεγάλη τιμή μας. Θέλω να δηλώσω πολύ περήφανος για την καταγωγή μου και για τον τόπο μου. Και θέλω να σας πω ότι το στόμα δεν το σπίτι. Εγώ, από μεριά μου, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μας θυμίσαν και μας θυμούν. Αυτά. Ευχαριστούμε. Και οι εκπρόσωποι από το Δήμο Καλλιμανέστη, ο κύριος Γενικός Γραμματέας θέλει να απονείμει έναν αμυστικό δώρο από την πατρίδα τους αθλητές. Παρακαλώ και τον κύριο Γενικό Διευθυντή. Αρκετά χειροκροτήματα εισέπραξε και ο Λυκούργος και ο Γιώργος. Οι περισσότεροι είμαστε γονείς εδώ πέρα. Και ξέρουμε με πόσο κόπο, με πόση αγωνία έχουμε τα παιδιά μας, τα οποία προσπαθούμε να τα σπουδάσουμε και να προχωρήσουν, όπως λέμε απλά, να γίνουν καλοί άνθρωποι. Για να γίνουν όλα αυτά όμως, υπάρχει και η οικογένεια πίσω. Υπάρχει ο πατέρας και η μάνα. Αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα και στον Ηλία και στη σύζυγό του, για όλες τις θυσίες, για όλες τις προσπάθειες που έχουν κάνει, ούτως ώστε αυτά τα δύο παιδιά να φτάσουν εκεί που έχουν φτάσει. Συγχαρητήρια! Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Αθλητικού Συλλόγου Αστέρας Βλαχιώτη, σας καλωσορίζουμε στην άφιξη της φλόγας της πρώτης ευρώτιας λαμπαδιδρομίας εθελοντών αιμοδοτών, που ως θεσμός πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια σε πανελλήνιο επίπεδο σε συνεργασία με την ΠΟΣΕΑ. Είναι μια προσπάθεια να τονίσουμε την πολύ μεγάλη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας και είναι ένα μήνυμα ελπίδας και ζωής. Γιατί ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι το αίμα δεν αγοράζεται, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, αλλά προσφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αγκαλιάσουμε όλη αυτή την προσπάθεια και να ενεργοποιηθούμε στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Με αφορμή όμως αυτή τη λαμπρή εκδήλωση, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον τελευταίο λαμπαδιδρόμο που έκανε την αφή της φλόγας. Όπως όλοι είδατε, είναι ο συγχωριανός μας Λυκούργος Στέφανος Τσάκωνας και ο αδερφός του ο Γιώργος, ο οποίος πρόσφατα μας έκανε υπερήφανο με την πρόκρισή του στους ημιτελικούς και την κατάκτηση της 12ης θέσης και με χρόνο 20.52 στο αγώνισμα των 200 μέτρων ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου 2012. Θα ήταν άδικο όμως, μπροστά στην έγκλη των Ολυμπιακών, να σκιάζουμε τη λαμπρή αθλητική πορεία του παιδιού αυτού, που από το 2004 έως και σήμερα αριθμεί πάνω από 30 διακρίσεις σε πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Θα θέλαμε λοιπόν, εκ μέρους του Αθλητικού Συλλόγου, να απονείμουμε στον Λυκούργο Στέφανο μια τιμητική πλακέτα και το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ ως ελάχιστο φόρο τιμής για τη μεγάλη προσφορά του στον ελληνικό αλλά και τον παγκόσμιο αθλητισμό. Καθώς επίσης, για την τιμή και τη δόξα που καρπώνεται το Βλαχιώτη αλλά και ο Δήμος Ευρώτα διαμέσου των διακρίσεων αυτού του παιδιού. Λυκούργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μου επιτρέψετε λίγο όμως να κάνω μια αναφορά στον Γιώργο, αδερφό του Λυκούργου. Ο Γιώργος είναι επίσης ένας πολύ μεγάλος και διακεκριμένος αθλητής και ασφαλώς του αξίζουν ανάλογες τιμές. Η διάκριση αυτή ανάμεσα στα δύο παιδιά δεν γίνεται για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο εξαιτίας της πρόσφατης συμμετοχής του ενός στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι χρέος μας και δεσμευόμαστε γι' αυτό σε επόμενη εκδήλωση να τιμήσουμε και τον Γιώργο γιατί τον ξεχωρίζουμε και πραγματικά το αξίζει.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Κύριε επίσημη, γενικά, γιατί δεν σας γνωρίζω όλους, εκ μέρους του Συλλόγου Βλαχιώτη και συμμετέχοντας στην εκδήλωση της πρώτης ευρώτιας ελαμπαδιδρομίας, έχουμε τη χαρά και τη τιμή να τιμούμε σήμερα έναν συμπατριώτη μας, τον Λυκούργο τον Τζάκωνα, για τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία και κάθε στόχος του να πραγματοποιείται. Στους δε γονείς, ευχόμεθα καλή δύναμη να στηρίζουν τα παιδιά τους ηθικά όπως τώρα και να τους χαίρονται και να τους καμαρώνουν. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια στους αδελφούς Τσάκωνα, Γιώργο και Λυκούργο. Ευχαριστώ. Thank you.